Μα. Έλα σου πω. Αυτό λέει τώρα το Μήλο. Τον, από πού τον εισκατάσχει. Δικιά μου κατασκευή. Δικιά σου κατασκευή. Δικιά σου πατέντα. Είναι πατέντα. Είναι ανοξείδωτος. Ανοξείδωτος. Είναι περίπου 80 κιλά ο ιστός μαζί με το Μήλο. Ναι. Από πάνω τι έχεις βάλει για να γυρίζει. Έχω βάλει τροχαλία με λουριά. Ναι. Και, να πάω να σου δείξω, και να το έχεις βάψει άσπρο. Και μπλε. Και μπλε. Όταν γυρίζει. Θα φαίνεται η σημαία, ε. Θα φαίνεται η σημαία, να δούμε. Έτσι υπολογίζω. Ακόμα δεν τον έχω δοκιμάσει. Δεν το έχεις δοκιμάσει. Δεν έχεις κάνει test drive. Αλλά και και τις προπέλες από τι το έχεις κάνει, τις, τα πτερυγεία. Είναι ανοξείδωτα κομμάτια. Ανοξείδωτα, τα έχεις κόψει μοναχώς, δηλαδή. Τα έχεις. Ναι, όπως το ό,τι βλέπεις εκεί. Εκτός το κάνεις ηλεκτροκόλληση, δηλαδή μοναχώς. Έλα, από όλα ξέρεις. Αυτά τα χέρια πιάνουν τα πάντα, ε. Αυτά τα γεράκια, τα χέρια, τίμια. Και το μυαλό που εμπνέει. Και τέλος. Ό,τι εμπνέει το μυαλό, τα χέρια. Τα χέρια είναι, ας το πούμε, τα εργαλεία. Τα εργαλεία μου, το άρα ό,τι κόψει το μυαλό θα κατεβάσει το χέρι. Ναι. Μπορώ να κάνω και καμιά φορά κανένα λάθος. Και τι έγινε. Και τι έγινε. Θα μας σε φάει 5-6 λεπτά. Λεφτά, πώς το λένε, λεφτά έχουμε. Λεφτά δεν έχουμε. Αυτό είναι. Και θα εσύ τώρα θα πρέπει να φτιάξεις ένα μοτέρ για να πάρεις ρεύμα. Θέλω. Μπορώ να βάλω, ας πούμε, μια μπαταρία αυτοκινήτου. Ένα δυναμό να παράγω ρεύμα όπως παράγει τα μάξι. Ναι, με δυναμό. Με δυναμό, με τον αέρα. Με τον αέρα. Αν του βάλω μια γεννήτρια πάνω με λουρί, ναι, να γυρίζει. Ανάποδα. Ναι, να θα σου δίνει ρεύμα. Δίνει ρεύμα, η βέντερ και σταθεροποιητή και θα έχω και ψυγείο. Αυτός ο Μήλος άμα γυρίζει τόσο πολύ γρήγορα. Ναι. Έχει τόσο πολύ δύναμη. Που θα σου εξασφαλίζει και το ψυγιάκι σου. Και νερό θα μου βγάζει. Θα κάνω πηγάδι να μου βγάζει νερό ο Μήλος την ώρα που γυρίζει. Θα έχει σκεφτεί όλα, έτσι. Όλα. Νίκο, έλα να πάμε να σου αποδείξω για το τιμόνι του. Έχω τιμόνι, έχω το ταψί που βιδώνει απάνω ο γεννήτρια. Ο και εδώ είναι, και είναι μια περιοχή που φυσάει, ε. Πάντα. Πάντα φυσάει. Πάντα. Και έτσι μπορώ να το εκμεταλλευτώ εγώ αυτό. Εδώ στο χωράφι μου μέσα, δεν πάω να το βάλω εκεί πάνω. Στο βουνό. Στο βουνό. Όχι. Να στήσω γεννήτριες. Και αυτά. Τις ανεμογεννήτριες, τις τεράστιες και τέτοια. Όχι. Εδώ στο σπίτι. Εγώ πιστεύω ότι άμα έχει κάθε άνθρωπος ένα τέτοιο πράγμα στο σπίτι του, θα έχει τα πάντα. Τα πάντα. Μπορώ να σου αποδείξω. Βέβαια. Δεν σπάλω. Όχι. Έχω παίξει κόπο για αυτό το πράγμα. Και έχω παίξει χωρίς να έχω ρεύμα. Χωρίς να έχεις ρεύμα. Για να κάνω κόλληση, βέβαια, να πάρω τα σίδερα, να τα πάω κάπου και, να τα κολλήσω. Και βλέπω ετοιμάζεις και το σαλονάκι σου, ε. Τώρα αυτό το καλοκαιρινό είναι, ακόμα δεν το έχω τελειώσει την ομπρέλα μου. Βλέπω καρεκλάκια εδώ, είσαι έτοιμος, σιγά, έτσι. Σιγά. Θα έχω την ομπρέλα μου που γυρίζει. Θα σου πω, δεν τις βάζεις αυτήν, είσαι ένα δυναμό να δίνεις αυτή ρεύμα. Φτιάει ο αέρας να γυρίζει, για πάμε να δούμε το Μήλο. Έχω κάνει πολύ καλή δουλειά εγώ στην ομπρέλα. Και έχεις βρει και το μεσημεριανό της κατσίκας. Ό,τι περνάει μια εβδομάδα. Βλέπω έχεις βρει ξυλία, είσαι έτοιμος. Μιλάμε τώρα, Νίκο. Αυτό είναι το τιμόνι. Ένα ταψί έχω βάλει. Ωραίος. Το οποίο στρίβει το Μήλο όπου πηγαίνει αέρα. Όπου πηγαίνει ο άνεμος. Όπου πηγαίνει ο άνεμος πάω. Αυτό είναι το ταψί. Που βιδώνει αυτό το πράγμα απάνω στον ιστό εδώ, ναι. Μπαίνει ένα λουρί εδώ. Ωραίος. Και θα δίνει κίνηση όπου στο μοτέρ. Όπου θέλει. Μπορεί θες να βάλει δυο λουριά, να βάλει δυο δυναμό. Εκεί τώρα όμως, έχεις βάλει τροχαλί εκεί μέσα. Έχω βάλει, έχει μέσα. Έχει ρουλεμάν. Έχει ρουλεμάν, ε. Εγώ τον έχω σταματήσει τώρα να μην γυρίζει. Να μην γυρίζει. Το έχει σφίξει από εκεί να μην γυρίζει. Σφίξω λίγο και μετά, και μετά είναι. Έτσι τώρα θα πρέπει να του βάλεις γρασάκι, να έχει το γράσο του, ε. Έχει ρουλεμάν μέσα αυτοκινήτου. Αυτοκινήτου, ε. Α, είναι αέρος, ε. Ρουλεμάν. Α, εσύ είσαι. Βλέπω και αυτό το τεράστιο ρουλεμάν. Εδώ από κάτω. Ναι. Που γυρίζει μετά ο Μήλος. Όπου φυσάει ο αέρας. Τα έχεις μελετήσει. Ήσουν μηχανικός. Όχι. Τίποτα. Αλλά. Άμα του κόβει το ανθρώπου που λέει σκαμπέρνω, μάνα μου. Σκαμπέρνω, βλέπω. Σκαμπέρνω. Μαθαίνω γρήγορα. Σκαμπάζει το μάτι. Κάνω ηλεκτροκόλληση, έχω σταθερό χέρι. Σκέφτομαι πρώτα τι να κάνω. Μπορεί να το βλέπεις έτσι. Απλό. Να το κατασκευάσεις, ας πούμε. Φαντάσου τώρα αυτή τη σωλήνα.
που είναι βαρέου τύπου, ναι, έχει μέσα άλλη μία σωλήνα βαρέου τύπου. Α, δύο μαζί και δηλαδή, γίνει... και έχει γίνει μασίφ. Δεν κολλώνει. Δεν κολλώνει τίποτα. Σε μποφόρ και σε αέρα. Είναι πληρωμένο με... Έχεις κάνει καλή δουλειά. Υδραυλικά εδώ. Και αυτό τι είναι, από... Πλυντήριο. Από πλυντήριο. Πατέντα. Και είναι περτσινοτά αυτά. Περτσινοτά. Μια χαρά. Και έχει από κάτω εδώ. Εδώ από κάτω. Έχει ο ιστός. Ναι. Έχει ένα ρουλεμάν. Και κάτω. Και κάτω. Και έχει μία βάση, να η βάση του, μπαίνει μέσα, ωραία, του ρουλεμάν στη βάση του και μένει όρθιος, όρθιος και αλφαδιασμένος, δεν κουνάει. Δεν πρέπει να είναι αλφάδι. Και γυρίζει τρελά, όπου πάει ο αέρας, χωρίς να τον ακουμπάς. Και γυρίζει σαν τον παπά το σκύλο. Γυρίζει ρουλεμάν κάτω, ρουλεμάν κάτω, ρουλεμάν μέσα πάνω. Και ρουλεμάν και πάνω. Yeah. Αυτό είναι, παιδιά, οι πατέντες. Ναι. Πατέντες. Πατέντα. Αληθινή. Με τον αέρα. Πόσο φυσάει αέρας εδώ. Πόσο μόνο φυσάει. Να τον βλέπω να γυρίζει, να μου, θα μου δώσει ρεύμα. Εσύ μόνο που θα το βλέπεις να γυρίσει θα έχεις τα φώτα σου. Εσύ έτσι είσαι φωτεινός άνθρωπος. Τώρα φτιάχνω σιγά σιγά το ντεπόζιτο αυτό. Θα το σηκώσω πιο ψηλά. Και άλλο πάνω. Άλλο ένα μέτρο. Ναι, να έχεις πιο πολύ πίεση. Να έχω πιο πολύ πίεση για να βάλω απάνω στο ταρατσάκι ένα πυραυλάκι. Ναι. Να το έχω μόνιμο εκεί για πυρασφάλεια. Α, να σου κάνει... Να μα βλέπω και πάρει φωτιά, θα γίνει ένα διακοπτάκι. Ένα το πυραυλάκι. Και θα βρέχω τα καλάμια μου και το καλύβι μου εδώ όλο. Έλα, σου πω, εκεί τώρα που, βάλα, που βάλες από πάνω τώρα το... Πολερθάνι. Ναι, αυτή δεν υπάρχει, το σκεπάσουμε τώρα και με κανένα... Πλαστικό. Ε? Πλαστικό, άσπρο, από πάνω. Θα φέρω εγώ πέρα μια ομάδα. Έλα ρε, έννοι. Αφού το είπα εγώ, αλλά Νίκο, με πιάσανε κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκτίμηση. Άκου το να δεις. Προσφορά που μου κάνεις, θα φέρω, δεν δίνω βοήθεια. Όχι ρε, ωραίο είναι. Ασχολούμαι και α, τώρα, εκεί το ράμα το είχαμε βάλει το από πάνω ένα κεραμιδάκι. Πού? Δεν θα έχει φύγει το πολυουρεθάνη, το φάγει ο ήλιος. Όχι. Αυτή την έχω ρίξει εγώ την πολυουρεθάνη. Ναι. Φέτος δεν έχει πάθει τίποτα. Καλή πολυουρεθάνη έχω βάλει. Την έχω πληρώσει. Και τώρα έχω πάρει πλαστικό, καλό, ναι, θα τη βάψω άσπρη. Δεν θα βάλουμε κεραμίδι, όχι, βαρύ, θα είναι βαρύ, ε. Το βάρος δεν με ενοχλεί εμένα εδώ, ναι, απλώς είναι μόνωση. Μόνωση. Γιατί να του βάλω από πάνω, κεραμίδι. Άλλο βάρος, θα είναι πρόσφατο. Το κατάλαβες. Άρα... Ξύνει το καλύβι, δεν το κουνάει ο αέρας, είναι βαρύ. Σεισμό δεν πέφτει. Τίποτα, φτιάχνω και τζάκι τώρα μέσα. Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο, το είπα και την άλλη φορά. Κοίταξε, αυτό το τζάκι μου το έχουν πει πολλοί, ότι εντάξει, από βλακεία μου, από αμέλεια μπορεί να το κάψω, να κάνω κι εγώ. Αν κι εγώ δεν να πούμε... Αυτή η αμέλεια και προσεξέ μπορεί να την πάθει οποιοςδήποτε. Τι θα γίνει τώρα δηλαδή, να μην ανάψω το τζάκι όλα τα σπίτια. Έχουν τζάκι. Έχουν τζάκι. Να μην έχει το φτωχικό με ένα τζάκι. Από φωτιές ξέρουμε πολύ καλά. Από φωτιές, από φωτιές. Και ανάβουμε και σβήνουμε. Ναι. Ανάβουμε και σβήνουμε, έτσι. Και φωτιά την παίζω, δηλαδή έχω το νου μου. Τώρα, κάποια στιγμή, άμα γεράσω και πάω πάνω από 450 χρόνια. Που εύχομαι. Θα το παραλείψω, θα μου πες κανένα τσιγάρο κάτω. Και έρθει ο Χάρος και σου πει Κωστή, τέλος χρόνου. Ναι, μα κοίταξε να δεις. Λέει ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι. Τώρα που πες για το Χάρο. Βγήκε ο Χάρος να ψαρέψει με τα γκίστρι του ψυχές. Και γυρεύει πληγωμένους, δυστυχείς και πονεμένους μες στις φτωχογειτονιές. Βγήκε ο Χάρος για ψυχές. Με τη μαύρη του σφεντόνα στρίβει ο Χάρος στη γωνιά. Για πιαστείτε όλοι χέρι-χέρι να του στήσουμε καρτέρι και όποιον πάρει σφεντονιά. Βγήκε ο Χάρος παγανιά. Αυτό τώρα παλιό τραγούδι, Το παγανιά είναι δικό μου. Ναι, το βάλες. Βγήκε ο Χάρος παγανιά. Ναι, αλλά αυτό το τραγούδι που το έχεις ακούσει. Βγήκε ο Χάρος να ψαρεύσει από τα αφεντικό μου που έχει πεθάνει τώρα, που δουλεύαμε με ένα παιδάκι μικρό. Αυτό το τραγούδι δηλαδή. Αυτός, ναι, παλιό, ναι, μικρασιάτικα. Ναι. Αυτά είναι τραγούδια... Ψυχίες. Βγήκε ο Χάρος να ψαρεύσει με τα γκίστρια του ψυχές.
και γυρεύει πληγωμένους, δυστυχείς και πονεμένους μες στις φτωχογειτονιές. Βγήκε ο χαρός για ψυχές με τη μαύρη του σφεντόνα. Στριβεί ο χάρος τη γωνιά. Για πιαστείτε χέρι-χέρι να του στήσουμε καρτέρι. Κι όποιον πάρει σφεντονιά, βγήκε ο χάρος παγανιά. Βγήκε ο χάρος στη γωνιά. Στη γωνιά, αλλά το έκανες εσύ παγανιά. Με τη μαύρη του σφεντόνα. Κράτς. Το κατάλαβες. Που δεν θα γλιτώσουμε δυστυχώς. Δεν θα γλιτώσει κανένας. Και εσύ. Τη σφεντόνα μου, τι την έκανα ρε παιδιά. Συνεχίζεις να μαζεύεις ξύλα πάντως, έτσι. Αυτά παιδιά, από εδώ από ένα... Σφεντώνα, α, τι είσαι φτιάξει από διχάλα, ε! Ναι, σφεντώνα, αλλά δεν μ' άρεσε το λάστιχο. Φτιάχναν και εμείς παλιά. Φτιάξω εγώ άλλη, από μικρό παιδάκι ήμουνα με μια σφεντώνα στην κολότσεπη. Στην κολότσεπη, ε! Είχες πιάσει πουλί με σφεντώνα? Πουλιά! Ναι, πουλιά! Πουλιά, σοβαρά! Πουλιά, και τώρα να βρω λάστιχα. Καλά. Το μόνο δώρο που θέλω να μου κάνετε. Είναι να μου πάρετε λάστιχα, υπάρχουν λάστιχα, περδικό λάστιχα, κάτι άλλα μαύρα λάστιχα που είχαμε τότε στην εποχή σε μαγαζιά. Θα ψάξουμε. Πουλάνε όπλα, ξέρω εγώ τι, υπάρχουν και σφεντώνες. Αλλά εγώ θέλω ξύλινη σφεντώνα. Τακ! Και να σου πω, εσύ τώρα μάζευες... Δεν θα σκοτώνω. Μάζευες πέτρες, τσίχες στην τσέπη σου μόνιμα ή εκείνη την ώρα ή ψάχνα? Πηγαίναμε παιδάκια στα... Στα πουλιά να πούμε. Διάλεγες τις πέτρες να είναι καλές πέτρες. Στη θάλασσα μαζεύαμε ωραία. Α, στη θάλασσα. Λιτράκια μικρά, ναι. Αυτά που θέλαμε να βάλουμε. Ναι, ίσια. Ναι. Ναι. Και πέσαμε. Πέσαμε. Μετά κάποτε βρήκαμε και σκαγάκια από. Μπίλες, σαν μπίλες, ας το πούμε. Και τα βάζαμε στο στόμα μας. Οπα. Μεσάλιο. Ναι. Και τα βάζαμε πολλά πολλά μαζί μέσα. Οπα, και το έκανες. Πέσαμε και στον αέρα. Και στον αέρα. Έλα, βρε. Εντάξει, στον αέρα. Ρίχναμε σκάγια. Σκάγια, ε. Όπως ρίχνει το δίκανο. Ναι. Δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Έτσι φεντώνα. Ωραία, όταν τα. Το Ηράκλειο που έχονται τα χειμώνια και πιάνουν τα τα πουλιά και τα μαύρα. Οπότε ερχόταν, α πούμε, πηγαίνουμε με τι φεντώνε. Με τι φεντώνε, μπόλικα, ε. Στην Αστόρια που. Στην Αστόρια, ναι. Από κάτω. Πέφταμε μία με τη σφεντόνα και πέφτανε. Πέφτανε 10 κάτω. Αυτά τρωγότανε τα χειμώνια. Ναι, εμείς τα τρώγαμε. Ήταν ωραία πουλιά. Σαν τα κοτσίφια. Σαν τα κοτσίφια είναι. Απλά είναι λίγο αδύνατα. Πιο λίγα αδύνατα. Όχι, παχιά. Παχιά ήταν. Τρώγανε ελιές. Εδώ στην Κρήτη ερχότανε σύννεφα. Σύννεφα. Κρύβανε τον ήλιο. Ναι, ναι. Έχανε... Και είσαι τον μποστανάκι σου, ε. Τώρα αρχίσα να το φυτέψω. Πιπεράκι βλέπω και είσαι, βάλει και το αγκουράκι σου. Μερικές ντοματιές εκεί. Περιμένω να έρθει και να τραχθεί να το σκάψει αυτό όλο. Να το οργανώσεις. Να το φυτέψω όλο. Και είσαι έτοιμο και το όργανο, ε. Το σκάψες το όλο, το αδειάσες. Αυτό, ναι, όχι, το μισό το έχω καταφέρει. Το έχεις αδειάσει, ε. Το έχω αδειάσει περίπου. Έχω τα κουκάκια μου. Ωραίος, να το κουκάκι. Θα πιούμε μια ρακή, να φάμε ένα κουτσί να πούμε. Να κουτσί. Τα τρως τα κουτιά. Άλλη μόνο. Έλα, ρε. Να πω, εγώ δεν έχω δόντια. Τα ψήνω να πούμε. Τώρα είναι εποχή τους. Τώρα είναι με χοκλιούς και κουκλί. Έχει δίπλα το Μάραθο, ε. Έχω, ναι, εδώ. Μάραθο. Ο Θεός. Θα στέλνει όλα, ρε παιδιά. Ό,τι θες το βρίχνω. Να και την όρυθα. Ό,τι θες το βρίχνω. Δηλαδή και τώρα την όρυθα με τη σφεντόνα που πάει, την ρίχνεις κάτω. Άνετα. Στο κέφαλο θα. Στο κέφαλο. Ναι, στο κέφαλο. Κοίταξε να δεις πόσο. Θα έρθω μια μέρα, θα σου φέρω εγώ τα λάστιχα, να μου μάθεις να στοχεύω. Ναι, αμέ, ναι. Θα κάνουμε μαθήματα σκόπευσης. Ναι, θα στέλνουμε, θα σημαδεύουμε. Μπουκαλάκια. Τη γόπα του τσιγάρου. Τη γόπα! Ναι, τη γόπα. Σοβαρά. Σημαδεύαμε τις σταγόνες που κρεμόταν από τα μπαλκόνια. Σοβαρά. Τόσο δηλαδή. Σημάδι, κάνω καλό σημάδι εγώ. Έχεις κάποιο, δηλαδή από κάπου μπαίνει το μάτι σου και σημαδεύει? Έχω καλό μάτι.
Ναι, αλλά πώς. Βλέπω. Πώς, πού δηλαδή, πού σκοπεύεις περίπου, πώς. Το κέντρο βρίσκω. Το κέντρο εκεί, ε. Ναι, άμα είμαι αλήθωρος, ναι, θα πάει πέτα στην άλλη μεριά να μην που δεν βλέπουν ευθεία ή όπως πολλοί δεν βλέπουν τα χρώματα από τα λουλούδια. Ναι, δεν βλέπουν. Χρωματοψίες. Ναι, είναι πολύ. Άλλοι, ας πούμε, βλέπουν, δεν ζυγιάζουν. Καλά. Καλά. Δεν βλέπουν, ας πούμε, τα αλφάδια αυτό. Να ζυγιάσουν. Εγώ για να φτιάξω αυτό το... Εδώ είπες τι ώρα είναι, μία, και το έχεις βάλει το ρολόι με δύο λεπτά. Δύο λεπτά έπαιξες όξο. Μα κοίτα το Πας δύο λεπτά πίσω. Είμαι το θαύμα. Αν βρεθεί κάποιος να έχει αυτό που έχω εγώ αυτή τη στιγμή για να το φάει... Του χαρίζω ό,τι θέλει. Του χαρίζω το καλύβι, όλο πως είναι επιπλωμένο. Και το λέω τώρα σε όλο τον πλανήτη. Μόνο εγώ το έχω. Αυτό, κοίτα, κοίτα. Το γινωμένο φραγκόσκο. Να το. Δεν είναι ωραίο πλούτο. Βεβαίως. Έτσι... Για να το φάει κανείς, πρέπει να μου δώσει εκατομμύρια. Βέβαια, τι, αυτό είναι, ανεκτίμητο. Άρα είμαι είσαι πιο πλούσιος. Πιο πλούσιος από όλους. Τα κουκάκια σου, την ευτυχία σου, ποια είναι αυτή που θα πω, η ηρεμία τα έχει τα πάντα.